Την αντίθεσή του στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές δήλωσαν στην κάμερα του Καλημέρα Αρκαδία.gr καταναλωτές, εργαζόμενοι και καταστηματάρχες της Τρίπολης. Υποστήριξαν ότι η μειωμένη αγοραστική κίνηση δεν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρόνος να βγει ο κόσμος να ψωνίσει, αλλά στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγεί το ωράριο εργασίας των ατόμων που εργάζονται στα καταστήματα και έτσι δεν έχουν χρόνο ούτε για τον εαυτό τους, ούτε για την οικογένεια και τα παιδιά τους. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα, δεν νομίζω να βγει κάτι από την Κυριακή. Πιστεύετε δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη χρημάτων και όχι η έλλειψη ελευθέρου χρόνου, Μάλλον. Πιστεύετε θα βοηθήσει τα καταστήματα το να ανοίξουν και τις Κυριακές? Αυτό περισσότερο αφορά αυτούς που θα εργαστούν τις Κυριακές. Διαφωνώ, γιατί ούτως ή άλλως το πρόβλημα δεν είναι αν θα είναι ανοιχτά την Κυριακή, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Πιστεύω ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ούτε τα καταστήματα, ούτε οι πολίτες από το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε πλήττεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων? Και βέβαια, και βέβαια. Όσο αφορά την Τρίπολη, είδατε κάποια κίνηση περισσότερη αυτή την Κυριακή στα καταστήματα? Καταρχήν δεν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, ήταν πολύ ελάχιστο, πολύ μικρό ποσοστό ήταν ανοιχτό και καμία διαφορά. Οι περισσότεροι δηλαδή είχαν βγει για βόλτα και... Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ η Τρίπολη είναι μικρή που χρειαζόταν. Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται είτε αταξιώνεται ή αποξιώνεται στην πράξη. Εσείς την Κυριακή που κάνατε μια έρευνα, είδατε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο? Όχι. Δεν νομίζω να είναι κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή που μισή Ελλάδα είναι άνεργη, δεν νομίζω να ψάχνει να βρει μέρα να ψωνίσει. Σε λίγο θα ψωνίζουμε με ραντεβού, πιστεύω. Πιστεύετε δεν είναι θέμα χρόνου δηλαδή, είναι θέμα έλλειψης χρημάτων? Να πιστεύετε ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί με τις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και δεν ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζουν ήδη οι καταστηματάρχες πάνω σε αυτό, με τους υπαλλήλους και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Αλλά εμείς δεν είχαμε έλλειψη χρόνου, έλλειψη ρευστότητας είχαμε και δεν υπάρχει καθόλου αγοραστική δύναμη για να ψωνίσουμε.